Καλημέρα κύριε Σεφιώνα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε, καλά. Ελπίζω να σας αρέσει ο Λαβρέντης. Βέβαια, ήμασταν και φίλοι με τον Λαβρέντη. Ταξίδεψε μαζί μας σχεδόν 30 χρόνια στα φεστιβάλ της ΚΝΕ κάθε καλοκαίρι και όχι μόνο. Δεν ήταν ένα εξαιρετικός, έτσι. Δηλαδή, άλλος άνθρωπος ήταν ο Λαβρέντης πραγματικά. Πώς και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Είναι, ξέρετε, πολλές φορές ο κόσμος δεν γνωρίζει τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων. Απλά τους ακούει σαν τραγουδιστές. Αλλά έχουν προσωπικότητες. Τώρα, πάμε στα δικά μας. Καταρχήν, το σχόλιο. Πώς ακούσατε τον πρωθυπουργικό λόγο χθες στη Βουλή? Όπως το άκουσαν και η πλειοψηφία των αγροτών. Ένας εμπεγμός κυριολεκτικά απέναντι στους μικροϊδιοκτήτες αγρότες, οι οποίοι ανάγκασαν την κυβέρνηση από τα περί μειοψηφιών και υποκινούμενων που έλεγε στην αρχή, μετά να μιλήσει για δίκαια αιτήματα, μετά να προσπαθήσει, λέει, να δώσει. Προχωράει στον εμπεγμό, νομίζει ότι θα περάσει, δεν θα περάσει. Θεωρούμε ότι και τα μπλόκα πολλαπλασιάζονται και σε λίγο θα ξεκινήσει μια μεγάλη διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στην Αγρότικα. Την επόμενη εβδομάδα υπάρχει πανελλαδικός συντονισμός. Θα αναγκάσουν το Μητσοτάκη και την κυβέρνηση να σκύψει στα προβλήματα, να πάρει θέση και θα αποσπάσουν. Είμαστε σίγουροι ότι με τον αγώνα τους και τη μαζικοποίηση θα αποσπάσουν κάποια μέτρα για να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν με την δουλειά τους, για να μπορέσουν να παράγουν κόντρα σε ένα σύστημα, να το πω έτσι, γενικευμένης αδικίας, που επιτρέψτε μου δεν έχει λεφτά για κανέναν από την λαϊκή πλειοψηφία, έχει όμως να δώσει 8,5 δισεκατομμύρια επιπλέον, 8,5 δισεκατομμύρια επιπλέον το λιγότερο, για 20 F-35, αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και που στηρίζουν και οι υπόλοιποι που είχαν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Ναι, βέβαια, να σας πω, εμένα μου χτύπησε κάτι άλλο πάρα πολύ, αν θέλετε, στο μάτι μου. Τα 50 δις στην Ουκρανία. Εγώ λέω, εντάξει, μια χώρα που δέχτηκε εισβολή. Εδώ, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δώσει φράγκο στην Κύπρο για την εισβολή της Τουρκίας στο νησί. Όταν λοιπόν έχεις 50 δις να δώσεις στην Ουκρανία, δεν έχεις να δώσεις 10 για τους αγρότες. Δεν είναι μόνο τα 50 δις που δίνουν, είναι τα επιπλέον δις που θα δώσουν. Έχουν ήδη δώσει δισεκατομμύρια. Η Ελλάδα έχει δώσει εκατομμύρια στον πόλεμο αυτό που κάνει το ΝΑΤΟ. Με τα οπλικά συστήματα, λέτε. Βεβαίως, που κάνει το ΝΑΤΟ με τον Πούτιν στην Ουκρανία για τα συμφέροντα και των μεν και των δε. Αυτό συγκρούεται. Δεν είναι η δημοκρατία που συγκρούεται στην Ουκρανία. Είναι οι ζώνες και οι σφαίρες επιρροής. Από εκεί και πέρα όμως, μετρήστε και τις απώλειες, ειδικά μιλώντας για τους αγρότες, αλλά για όλους μας, από το εμπάρκο που γίνεται στη Ρωσία, το οποίο το πληρώνει και αυτό ο ευρωπαϊκός λαός και ο ελληνικός. Ναι, αλλά πώς γίνεται όμως? Εμπάργο, αλλά η Ρωσία ανεβάζει συνέχεια το ΑΕΠ της. Ανεβάζει τα εισοδήματά της. Και εμείς πληρώνουμε πανάκριβα το εισαγόμενο LNG αντί για το φτηνότερο φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Αυτά είναι στα πλαίσια των σχεδιασμών, των ανταγωνισμών, του οικονομικού πολέμου που πάει μαζί με το μακελιό που γίνεται στις πεδιάδες της Ουκρανίας και που φυσικά ο ελληνικός λαός έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση συνεχίζει με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζουν αυτό το μακελιό και πιστεύουμε ότι πρέπει να έρθει και πολιτικός λογαριασμός. Πρέπει να πληρώσει η κυβέρνηση και οι σύμμαχοί τους για αυτό το μακελιό το οποίο η Ελλάδα συνεχίζει, ανοίγοντας μάλιστα την όρεξη. Στέλνει τώρα φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα, διεκδικεί ρόλο, αυτά είναι εκατομμύρια εκτός από τους κινδύνους για τη χώρα, είναι εκατομμύρια που δίνονται και φυσικά αυτά δεν δίνονται για το συμφέρον του Έλληνα αγρότη ή της οικογένειας που έχει παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως είπε ο φίλος σας πριν, ούτε για τους εργαζόμενους που τσακίζονται από την ακρίβεια, γίνεται για να μπορεί το ελληνικό κεφάλαιο να παίζει στους σχεδιασμούς του, να διευρύνει και αυτό τις ζώνες επιρροής του. Άρα να υποθέσω ότι είσαστε και κατηγορηματικά αντίθετοι σαν ΚΚ στη Λάρισα, στο στρατηγείο της Λάρισας που θα συντονίζει την Ερυθρά Θάλασσα. Εννοείται. Δεν συντονίζεται η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτό που συντονίζουν είναι τους πολεμικούς σχεδιασμούς των Αμερικάνων και των λοιπόν συμμάχων, που εν προκειμένου έχουν στο στόχαστρο και το λαό της Παλαιστίνης με 27.000 νεκρούς από την βία, την τρομοκρατία του κράτους του Ισραήλ. Μου επιτρέπετε, παρόλο που δεν αρμόζει σε ένα δημοσιογράφο που κάνει ερωτήσεις, να πει και κάτι που έτσι μια προσωπική άποψη ή ένα γεγονός. Κύριε Σοφιανέ, υπήρχε συμφωνία του Μίνσκ
στην οποία είχα εργαστεί ως μέλος του ΟΑΣΕ και που έλεγε ότι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να μπει στο ΝΑΤΟ. Όπως είναι η Ουκρανία για παράδειγμα. Μετά από λίγο καιρό όταν έγινε η εισβολή στην Ουκρανία μίλησα με τον Σεργέη Λαυρόφ, με τον οποίο διατηρώ μία σχέση από τότε που ήμουν υπουργός, και μου είπε κάνατε κουρέλι τη συμφωνία του Μίνσκ. Την κάνατε κουρέλι. Σας λέω τα γεγονότα πώς έχουν. Η οποία συνδυάστηκε και με το πραξικόπημα στην πλατεία Μεϊντάν, με την εξαγωγή δημοκρατίας της κυρίας Νούλαν και των Αμερικάνων, η οποία συνδυάστηκε με μια σειρά μέτρα ενάντια στον ρωσικό πληθυσμό ο οποίος ζει στην Ουκρανία στα πλαίσια τους ρωσόφωνους λέτε εκεί στο Ντονέτσκ. Τους ρωσόφωνους, ναι. Και ξέρετε ανάμεσα στα μέτρα που πήραν και ο Ζελένσκι και οι προηγούμενοι ήταν να απαγορεύσουν τη χρήση των μητρικών γλωσσών ανάμεσά τους και την ελληνική για τις μειονότητες που υπήρχαν στην Ουκρανία. Τα λέμε αυτά γιατί αυτή η θεωρία περί δημοκρατίας Ζελένσκι, ο οποίος μάχεται τον ολιγάρχη Πούτιν, γίνεται για να κρύψουν ότι γίνεται ένα μακελιό για τα συμφέροντα των Νατοαμερικάνων σε βάρος του νέου μπλοκ που διαμορφώνεται του Ευρωασιατικού, της Ρωσίας και της Κίνας. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, δεν αφορά τους λαούς, ούτε το ρωσικό ούτε τον ουκρανικό. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε κόντρα σε ένα πολιτικό σύστημα το οποίο στηρίζει αυτή τη σφαγή, επιμένουμε στην απεμπλοκή της χώρας, επιμένουμε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώνει είτε με πολεμικό εξοπλισμό είτε με χρήματα αυτό το μακελιό στο όνομα του δημοκράτη Ζελένσκι. Κύριε Σοφιανέ, θα σας ρωτήσω ευθέως. Γιατί αυτό το εισπράττω από πολύ κόσμο, ότι εδώ έχουμε μία υπόγεια λόγω της νέας τάξης πραγμάτων, διαδικασία, συμφωνία μεταξύ Αμερικής, Κίνας, Ρωσίας, Ινδίας, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας η άποψη, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά σε όλη αυτή την υπόθεση. Προς το παρόν έχουμε έναν ανταγωνισμό ο οποίος γίνεται πλέον με πόλεμο. Με ένα πόλεμο που κρατάει 2 χρόνια στην Ουκρανία, με ένα πόλεμο που έχει ξεκινήσει με την εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, ναι. Ένα πόλεμο ο οποίος μπορεί να επεκταθεί, να γενικευτεί. Λόγω Ιράν. Λόγω Ιράν, λόγω ότι πλέον τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και οι οικονομικές προεκτάσεις που έχουν αυτά είναι μεγάλα και φυσικά σε αυτό το πόλεμο η Ελλάδα εμπλέκεται. Εμπλέκεται με απόφαση όχι μόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά με τη στήριξη και την ανοχή και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για τα κόμματα που κυβέρνησαν, και φυσικά σε αυτή την εμπλοκή την πληρώνουμε και με κόστος για τη χώρα να βρεθεί σαν πιθανός στόχος αντιπίνων, αλλά και με την συμμετοχή στρατευμάτων μας, πολεμικού εξοπλισμού, πλοίων, τα Patriot είναι στην Σαουδική Αραβία, πετάνε τα F-16 πάνω από τη Βόρεια Μακεδονία. Η Ελλάδα δηλαδή ουσιαστικά όχι μόνο δεν στέκεται σε αυτό που λέμε να προστατεύσει τα σύνορά της, αλλά βγάζει δουλειά των Αμερικάνων και των Ατοϊκών στα πλαίσια της σταθερής συμμάχου. Τώρα, παίρνω βέβαια ένα μήνυμα από τον Γιάννη Παναγόπουλο που μου λέει «Ελάτε φίλοι αγρότες να ανταμώσετε μας στους ταξιτζίδες να κλάψουμε παρέα», γιατί και αυτοί έχουν τα προβλήματά τους. Και βρέθηκαν πρόσφατα σε μεγάλες κινητοποιήσεις, ναι. Και συνάντησαν την ίδια πολιτική που συναντούν και οι αγρότες, που συναντούν και οι φοιτητές, που συναντούν και οι εργαζόμενοι, με την ακρίβεια να τσακίζει. Μια ακρίβεια η οποία ούτε εισαγόμενη είναι ούτε παροδική, είναι νύχι κρέας με την πολιτική, την κυρίαρχη η οποία υλοποιείται σήμερα, με τις στρατηγικές επιλογές, την περίφημη πράσινη μετάβαση που πληρώνουμε πανάκριβα, την προσπάθεια να συνδυάσουν από τη μια πριν τα επιδόματα, τώρα τη σφιχτή δημοσιονομική πολιτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε, κύριε Σοφιανέ, από το Αληθινό Ραδιόφωνο. Θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Κουίκ. Παρακαλώ. Ξέρετε, ακούμε, διαβάζουμε συνέχεια, ο Μητσοτάκης δεν έχει αντιπολίτευση, δεν έχει απέναντί του, πώς να το πω, αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση, ναι. Το έχω πει και εγώ αυτό, γιατί η αριστερά είναι διαλυμένη. Ο Μητσοτάκης έχει απέναντί του μια αντιπολίτευση στους δρόμους.
στους αγρότες, στους φοιτητές εδώ και ένα μήνα, ναι, στους εργάτες που ετοιμάζονται για γενική απεργία στις 28 Φλεβάρι. Σωστό, μαζί με τους μηχανοδηγούς της τρένος. Βεβαίως, γιατί ναι, είναι ένας χρόνος από το έγκλημα στα Τέμπη. Σε αυτή την αντιπολίτευση το κόμμα μας πρωτοστατεί, δίνει όλες του τις δυνάμεις και αυτή η αντιπολίτευση μπορεί να στριμώξει και την κυβέρνηση και να αποσπάσει μέτρα που θα δώσουν ανάσα για τον λαϊλατημένο εισόδημα του λαού μας. Ναι, διάβασα την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ που καλεί σε πανεργατική, πανελλαδική απεργία. Και ήδη είναι εκατοντάδες τα σωματεία, τα εργατικά κέντρα, οι ομοσπονδίες, οι ΑΔΕΔΗ. Θα είναι μια αναμέτρηση μαζί με την αναμέτρηση που έχουν οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι μειοψηφία στη νεολαία η πολιτική, η ιδιωτικά πανεπιστήμια και φυσικά οι αγρότες, τα μπλόκα. Θα στριμώξουν αυτή την κυβέρνηση και θα την αναγκάσουν. Ναι, μου έρχεται ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο τώρα, που μου λέει ότι πώς είναι δυνατόν να λέει η κυβέρνηση ή κάποιοι της κυβέρνησης, επιλέξεις το διαβάζω, ναι, ότι είναι υποκινούμενοι από κόμματα η κινητοποίηση των αγροτών, όταν στη Θεσσαλία, που έχουν βγει αγρότες στον δρόμο, ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πήρε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από το 41% που ήταν το πανελλαδικό. Άρα πρέπει να είναι και νεοδημοκράτες αγρότες. Και εννοείται και είναι και κόσμος που έχει ψηφίσει διαφορετικά, ένας κόσμος που πρέπει να βγάλει και συμπέρασμα, γιατί όλη η Ευρώπη οι αγρότες είναι στον δρόμο ενάντια στην ΚΑΠ και την πράσινη μετάβαση, γιατί αυτή οδηγεί στο ράλι των τιμών της ακρίβειας, αυτή οδηγεί στην αύξηση του κόστου παραγωγής, αυτή οδηγεί στη λαϊλασία του εισοδήματος και των αγροτών και αυτή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τιμωρηθεί και στις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας. Α, ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό γιατί είναι ένα έχει θέμα. Πολλούς υπερασπιστές η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πολιτικό σύστημα και ένα μεγάλο αντίπαλο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σοφιανέ. Και εγώ σας εύχομαι καλή καλημέρα.